Το ένα channel συμμετείχε ενεργά και αυτό με τη σειρά του, προβάλλοντας όλες τις εκδηλώσεις και τις ομιλίες του δεύτερου κατά σειρά Φόρουμ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη το διήμερο 13 και 14 Μαρτίου. Μέσω ζωντανών συνδέσεων, οι δημοσιογράφοι Απόστολος Ατζεμιδάκης, Κωνσταντίνος Τοτοκότσης, καθώς και ο εικονολήπτης Δημήτρης Χατζόγλου, κάλυπταν συνεχώς όλες τις εκδηλώσεις αλλά και τις επισκέψεις και δηλώσεις των υπουργών, υφυπουργών και πολιτικών φορέων που συμμετείχαν στο συνέδριο. Καλημέρα, 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 Άγγελα από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Σημαντικό φόρουμ σήμερα, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα μου σε όλους τους πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο, και των Σερών και όπου αλλού εκπέμπει ο σταθμός σας. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για όλη την περιφέρειά μας. Ένα συνέδριο το οποίο γίνεται για δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά. Το οποίο συμμετέχουν 9 υπουργεία, δεν κάνω λάθος, γενικοί γραμματείς, υψηλοί προσκεκλημένοι, πρέσβεις. Ένα συνέδριο το οποίο καθιερώθηκε από πέρυσι και πιστεύω να συνεχίσει. Συμπεράσματα και τα οποία θα βγουν μετά τις συνεδρίες. Τώρα, εμείς για την συνέχεια των διεργασιών του φόρουμ, να σας ενημερώσω ότι όπως είδατε, ξεκίνησε σήμερα δεύτερη μέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος για μία ακόμη φορά επανέλαβε το ότι τη σημαντικότητα της περιοχής της Αλεξανδρούπολης, όντας ενεργειακός κόμβος η Αλεξανδρούπολη, συν της άλλης βέβαια και την γεωστρατηγική σημασία. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, Άγγελε, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο φόρουμ και νομίζω ότι είναι και αυτό το οποίο πρέπει να περάσει και από αυτές τις δύο ημέρες των διεργασιών. Είναι ενδεικτικό πως η εκπομπή Αναλυτή στο διήμερο 13 και 14 Μαρτίου μεταδόθηκε ζωντανά από την Αλεξανδρούπολη, από το φιλόξενο χώρο Ραμάντα Hotel του ξενοδοχείου όπου διεξάγονταν το εν λόγω φόρουμ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Σε μια βέβαια έτσι διαφορετική εκπομπή, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε και εμείς στο ένα channel, αλλά και στην εκπομπή μας, τον Αναλυτή. Είμαστε εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όχι όμως στην έδρα μας στην Καβάλα. Βρισκόμαστε εδώ που χτυπά ο παλμός της περιφέρειας στην Αλεξανδρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, διότι είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα. Ένα φόρουμ, το East Macedonia Thrace Forum νούμερο 2, μάλιστα εδώ στο Ραμάντα Hotel της Αλεξανδρούπολης. Κοντά μας ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Τζαμπούκης. Δήμαρχε, η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει σήμερα στην Θράκη και ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, ενεργειακός κόμβος στην Αλεξανδρούπολη, σημαντικό συνέδριο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε καταρχήν στην Αλεξανδρούπολη, στο δεύτερο φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι όπως ήταν, όπως τα είπατε στην εισαγωγή, χτυπάει σήμερα η καρδιά της Ελλάδος εδώ, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, αυτοπρόσωπη παρουσία από πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης, από το διπλωματικό σώμα, ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ και ο πρόξενος επίσης.